Με καλεσμένο ξεκινάμε το σημερινό μεταξύ μας, όπως το συνηθίζουμε άλλωστε. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό, εδώ μαζί μου στο στούντιο, τον Δημήτρη τον Βουβαλή. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση, Χριστόφορα. Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Είχαμε περάσει καταπληκτικά, να το πούμε αυτό, παραμονή πρωτοχρονιάς που ήμασταν μαζί στο Ρόδι. Και με σένα και με τα άλλα τα παιδιά, νομίζω μας μπήκε με το καλό το 2018. Αλλά έχουμε να πούμε πάρα πολλά και γι' αυτό είσαι μαζί μου και σήμερα στο στούντιο. Λοιπόν, από πού να πρωτοξεκινήσω. Θα ξεκινήσω από την περιπέτειά σου στο Voice, που νομίζω λίγο πολύ όλοι σε ξέρουμε από εκεί. Είχε συμμετάσχει πέρσι στο Voice. Ναι. Θα ήθελα να μου πεις αυτή την εμπειρία και πώς ήταν να συμμετέχεις σε ένα τόσο μεγάλο τηλεοπτικό show. Ήταν πρωτόγνωρο για μένα, γιατί δεν είχα ξαναπάει σε τέτοιου είδους show. Από τη στιγμή που τραγουδούσα, ξέρω εγώ, σε 100-200 άτομα, βρέθηκα και τραγούδισα σε 4.000, αυτό ήταν λίγο το πρώτο σοκ. 4.000, εντάξει, πολύ είπα, αλλά ήταν λίγο λιγότερο, ας πούμε. Στην αρχή, το πρώτο live ήταν πολύ άγχος με τις κάμερες και αυτά μέχρι να εξοικειωθώ, αλλά μετά, εντάξει, το βόλεψε το πράγμα. Και βέβαια, όπως πολύ θυμούμαστε και ενδεχομένως θα το δούμε στη συνέχεια σε βίντεο, στο Blind Audition γυρίσαν και οι τέσσερις τελικά οι κριτές και εν τέλει επέλεξες το Σάκη το Ρουβά. Ναι. Πώς ήταν έτσι το συνέστημά σου την ώρα που είδες και τους τέσσερις να γυρνάνε? Βασικά στην αρχή μου έλεγαν όλοι ότι θα πάω με το Μουζουράκι ή θα πάω με το Μαραβέγια. Αλλά εκείνη την ώρα, μόλις τελείωσε το τραγούδι και είδα ότι γύρισαν και οι τέσσερις, από το άγχος και από το. Και από το track εκείνη τη στιγμή, δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο, απλά σκέφτηκα κάποιον να πω για να πάω στο backstage μετά. Και τυχαία είπα τον Σάκη, τον Ρουβά, όχι για κάποιο άλλο λόγο, όχι ότι είχα κάποια άλλη προτίμηση, ξέρω εγώ, στο Ρουβά. Απλά πήγα με τον Σάκη για λόγους, απλά και ίσως πήγα για λόγους ότι ήταν και καλά ο πιο... Ίσως από τους πιο αναγνωρίσιμους. Πιο αναγνωρίσιμους, αλλά εντάξει. Και πώς ήταν έτσι η εμπειρία της συνεργασίας μαζί του? Σου έδωσε κάποια συμβουλή, έτσι, πώς διαχειρίστηκες? Πολλές φορές ήταν ευγενικός, αλλά πολλές φορές είχε κάποιους άλλους, ρε παιδί μου, για να μας κάνουν vocal coach, για να μας ντύνουν, για να μας επιβλέπουν. Δεν ήταν πάντα πάνω μας. Αλλά υπήρχαν στιγμές που μας είχε δώσει πολύ καλές συμβουλές. Πιο πολλές συμβουλές για performing, δηλαδή on stage τι θα πρέπει να κάνουμε, όχι ερμηνευτικά τόσο πολύ. Αλλά πιστεύω βοήθησε και αυτό που μας είπε, βοήθησε τώρα. Πώς τον καθένα διαφορετικά. Πώς πήρες την απόφαση να συμμετάσχεις στο Voice? Δεν την είχα πάρει εγώ βασικά την απόφαση. Εγώ το καλοκαίρι πριν πάω στο Voice τότε είχα ξεκινήσει να τραγουδάω εκεί τοπικά σε ένα σχήμα. Και πιο πολύ ο αδερφός μου και η οικογένειά μου, ξέρω εγώ, με έσπρωξαν. Μου έκανε τη δήλωση ο αδερφός μου, μετά μπήκα κι εγώ, τη συμπλήρωσα κάποια άλλα προσωπικά στοιχεία και κάπως έτσι. Δηλαδή όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Δηλαδή δήλωσε συμμετοχή τις 12 ώρα το βράδυ και την επόμενη μέρα το πρωί με είχαν πάρει τηλέφωνο και μου είχαν πει, ξέρεις, έχεις επιλεχθεί για να έρθεις να κάνεις τα auditions κλπ. Περίμενες ότι θα φτάσεις εκεί που έφτασες, γιατί έφτασες ένα βήμα πριν τα live, στην φάση των knockout. Δεν περίμενα να φτάσω μέχρι εκεί. Δεν περίμενα γιατί ήμουν άπειρος. Γιατί υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός. Και υπήρχε και μεγάλος ανταγωνισμός και δεν περίμενα. Δηλαδή, εγώ στην αρχή όταν πρωτοπήγα, περίμενα ότι δεν θα περάσω και από τα blind πιο πολύ. Αλλά εντάξει, αφού άρεσε και στον κόσμο και στους κριτές, και πέρασε. Να πούμε βέβαια ότι είσαι από την Άρτα, η καταγωγή ναι, σου. Ναι, από την Άρτα. Έτσι, πότε ξεκίνησες την ενασχόληση με το τραγούδι, έτσι, πώς κατάλαβες ότι έχεις αυτό το μικρόβιο που λέμε, το τραγουδιστικό? Θα σου πω, ξεκίνησα παίζοντας πιο πολύ από το γυμνάσιο. Ένας καθηγητής μουσικής που είχαμε τότε στο γυμνάσιο, με είχε βάλει πρώτα στη χοροδία και μετά με άρχισε και με έβαζε, ξέρω εγώ, να παίζω μουσικά όργανα. Έπαιζε στην αρχή του Μπερλέκη, σε όλες τις γιορτές. Μετά στο Λύκειο συνέχισε πάλι να παίζω του Μπερλέκη και από τη Δευτέρα Λυκείου και μετά, μόνος μου στο σπίτι ξεκίνησα, καραόκε, πάρτι, μετά σε μαγαζιά και τέτοια, ώσπου επειδή
Ο πατέρας μου εργάζεται σε ένα καφέ στην Άρτα και έκαναν live. Πήρα μια φορά το μικρόφωνο και από τότε μετά ξεκίνησε και τραγουδούσα. Mm-hmm. Εκεί πέρα, mm-hmm. πιο πολύ. Επειδή όπως είσαι πάρα πολύ μικρός σε ηλικία, τώρα ξεκινάς ουσιαστικά, κάνεις τα πρώτα σου βήματα στο τραγούδι. Ποια είναι έτσι τα όνειρά σου, τι θα ήθελες να κάνεις στον χώρο του τραγουδιού? Βασικά θα ήθελα να κάνω και δικά μου πράγματα, δηλαδή δεν θα ήθελα μόνο να βγαίνω και να λέω τραγούδια. Θέλω να γράψω κι εγώ τραγούδια, έχω γράψει ήδη ένα τραγούδι. Mm-hmm. Βασικά δεν έχω γράψει μόνο ένα, έχω γράψει πολλά, απλά μόνο το ένα έχω ανεβάσει mm-hmm. Στο YouTube κλπ. Θέλω να γίνω αναγνωρίσιμος, ούτως ώστε να βγάζω και δουλειά. Περισσότερα χρήματα και από αυτό, να δείξω και τη δουλειά μου στον κόσμο, γιατί το αγαπάω πολύ το τραγούδι και γενικά είναι ένα ασχόληση με τη μουσική. Ποιανού έτσι την καριέρα θα ζήλευες, ή ένας τραγουδιστής, μια τραγουδίστρια που θα έλεγες ότι θα ήθελα έτσι κάπως να του μοιάσω, ας πούμε, να κάνω μια καριέρα? Κοίτα να δεις, δεν έχω κάποιον συγκεκριμένο, ας πούμε. Mm-hmm. Πολλοί καλλιτέχνες μου αρέσουν, π.χ. η καριέρα του Αντώνη του Βαρδί, π.χ. είναι αξιοθαύμαστε, ας πούμε. Τώρα από τους πιο νέους θα έλεγα ή του Οικονομόπουλου ή του Βέρτη, προς mm-hmm. τα εκεί. Αλλά και κάποιο από την έντεχνη μουσική θα μπορούσε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Δεν έχω δηλαδή mm-hmm. κάποιον ο οποίος θα, να πω, ξέρω, θέλω να γίνω σαν τον Οικονομόπουλο, ας πούμε, θέλω να γίνω σαν το Βέρτη. Mm-hmm. Απλά τους θαυμάζω και όσους είναι ψηλά τους βλέπω και τους... Mm-hmm. και τους παρακολουθώ και παίρνω πράγματα γενικά. Τελικά, τι είδους μουσικής αρέσει να τραγουδάς και τι εννοώ με το τελικά? Σε έχουμε δει και στο Voice, ο Σάκης πολλές φορές σου έλεγε ότι έχεις μια πιο παραδοσιακή χρειά με βάση και τις επιλογές που έκανες, θα τις δούμε σε λίγο. Έχεις τραγουδήσει και λαϊκά και στις εμφανίσεις σου. Πού ναι, κειμένεσαι? Κοίτα να δεις, όταν κάθομαι σπίτι μου και παίζω κιθάρα, ας πούμε, και τραγουδά, μπορώ να πω από ξένα μέχρι pop, ας πούμε, μέχρι παλιά λαϊκά. Αλλά στα μαγαζιά κυρίως τραγουδάω, ας πούμε, έντεχνα, λαϊκά και ελαφρολαϊκά. Mm-hmm. Εκεί περίπου κειμένομαι, δηλαδή δεν τραγουδάω ροκ, ας πούμε, και metal. Mm-hmm. Αυτός είναι ο χώρος, λοιπόν. Ναι, ναι. Νομίζω, αν είμαστε έτοιμοι, είναι μια καλή ευκαιρία να σου θυμίσω λίγο την εμπειρία στο Voice, έτσι να σε κινητοποιήσω. Ουσιαστικά πριν περίπου ένα χρόνο έγιναν όλα αυτά. Ναι, ναι. Πάμε να δούμε το πρώτο μας βίντεο, έτσι να θυμηθείς και εσύ κάποια πράγματα. Άντρας είναι, άντρας. Κι εγώ το ακρογιαλί. Να έρχεσαι με τα κύματα στην εδική μου αγκαλί. Αλλάκι τα κοιζά και μέσα σε ζωγράφισα θαλάσσα, θαλάσσακι μου και φέρε το θαλάσσα κι αλμύρο νερό να ζούκα κι όσο δεν μπορώ. Και Σάκης, και ο Πάνος και οι τέσσερις. Καλώς όρισες! Γεια σας! Ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι επέλεξες, νομίζω, Δημήτρη. Ναι, ναι. Πώς, τώρα που το ξανάδες, πώς νιώθεις που το βλέπεις ένα χρόνο μετά, που έχεις μια μεγαλύτερη εμπειρία σίγουρα.
Κοίτα, μου προξενεί συναισθήματα ότι θέλω να ξαναπάω, ρε παιδί μου, αλλά. Αλλά εντάξει. Θα έλεγα ότι αυτή η εμπειρία όλη μου με έχει γεμίσει πλέον. Δηλαδή, δεν θέλω να το ξαναζήσω σύντομα αυτό όλο το άγχος, αυτό το στρες, αυτό το με τον κόσμο, τις κάμερες τόσο πολύ. Mm-hmm. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Με τους υπόλοιπους κριτές είχες προλάβει έτσι λίγο να μιλήσεις, με την Έλενα την Παπαρίζου, με τον Μαραβέγια, με τον Μουζουράκη. Ναι, ναι, με όλους. Είχαμε βρεθεί στα καμαρίνια, γιατί είχαμε και εμείς δικά μας καμαρίνια. Ερχόταν, ρε παιδί μου, η Παπαρίζου στα δικά μας, πηγαίνουμε εμείς στην Έλενα, ας πούμε, ερχόταν ο Μουζουράκης, μας έλεγε ανέκδοτα πολλές φορές, μας έλεγε αστεία και τέτοια. Ήταν ωραίο σαν κλίμα. Δηλαδή που τους έβλεπες όλους αυτούς τους διάσημους από κοντά που δεν τους. Που μέχρι πριν, ξέρω εγώ, δεν τους ήξερες, ας πούμε, και ερχόταν και σου και τρώγονται σάντουιτς μαζί. Ήταν ένα ωραίο αίσθημα αυτό. Mm-hmm. Εντάξει. Οι φίλοι σου, τι σου λέγανε, Δημήτρη, και τι σου λένε, διότι όσοι παρακολουθούσαμε Voice έχουμε δει ότι ήταν εκεί και σε υποστηρίζανε αρκετοί από τους φίλους σου. Ναι, κοίταξε να δεις, οι περισσότεροι φίλοι μου, αυτοί που σπουδάζαμε εδώ μαζί στα Γιάννα ή κάποιοι άλλοι που με ήξεραν λιγότερο, δεν το ήξεραν ότι θα πάω. Δηλαδή, την μέρα που παίχτηκε το επεισόδιο, δηλαδή μου έλεγαν καλά, δεν το περιμέναμε, ξέρω εγώ, δεν μας είπες ότι πήγες Αθήνα, τουλάχιστον ότι θα έβγαινες, ξέρω εγώ, στο Voice και τέτοια. Και δεν το ήξεραν οι περισσότεροι, να σου πω την αλήθεια, φίλοι μου. Αλλά οι κολλητοί μου και αυτοί που ήταν πιο κοντά μου το ήξεραν όλοι, mm-hmm. από τους φίλους μου. Και βέβαια υπήρχε και υποστήριξη και από την οικογένειά μου και από τους φίλους μου. Mm-hmm. Λοιπόν, και όπως είπαμε, βέβαια, εσύ δεν έχεις μείνει μόνο στο Voice, στην εμφάνιση αυτή την περσινή. Έχεις ξεκινήσει ήδη πολύ δυναμικά και με κάποιες εμφανίσεις, αλλά και με δικό σου τραγούδι. Έχουμε δικό σου τραγούδι. Θα ήθελες να μας πεις 2-3 πράγματα γι' αυτό πριν να ακούσουμε. Ναι. Το βίντεο. Το τραγούδι αυτό το έγραψα, βασικά, δεν έγραψα, έγραψα εγώ μαζί με ένα φίλο μου τους στίχους. Τη μουσική την έγραψα εγώ με την κιθάρα. Το έχω ανεβάσει μεν στο YouTube. Ως μια ακουστική έκδοση. Mm-hmm. Απλά τώρα περιμένω μερικές απαντήσεις από κάποιους άλλους μουσικούς κλπ. Για να μπορέσω να το κάνω πιο ολοκληρωμένα. Μια πιο ολοκληρωμένη ενορχήστρωση. Μια πιο ολοκληρωμένη ενορχήστρωση και μια πιο ολοκληρωμένη δουλειά. Και αν έχω τη βοήθεια κάποιου, ας πούμε, είτε χρηματικά, είτε να μου δώσει κάποια αλφα διαφήμιση, ρε παιδί μου, να μπορέσει το τραγούδι λίγο να γίνει λίγο πιο γνωστό. Uh-huh. Αλλά κατά τα άλλα, ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχω γράψει και άλλα τραγούδια, βέβαια, απλά δεν τα έχω δημοσιεύσει, έτσι. Οπότε εγώ θα πω ότι αυτό είναι το πρώτο από πολλά που έχουμε να ακούσουμε από σένα, Δημήτρη. Ας ελπίσουμε ότι θα βγουν. Είμαι σίγουρος, ξέρω ότι το αγαπάς πολύ, έχεις ταλέντο, νομίζω δεν το αφισβητεί κανένας αυτό. Και αυτά νομίζω είναι δύο από τα μυστικά της επιτυχίας για αυτό το χώρο του τραγουδίου και όχι μόνο. Αν είμαστε έτοιμοι όμως να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι σου για να έχουμε και μια καλύτερη εικόνα. Για πάμε. Μπορείς μεσάνυχτα να έρθεις σαν μια ξένη την πόρτα να μου χτύπησεις ξαφνικά. Κοντά μου αν θέλεις να βρεθείς πρέπει να ξέρεις πως τα έρχομαι τα βραδιά λίγο αργά. Αν δεν με ήθελες και μ' είχες ξεγραμμένο, δεν θα σκεφτώσουν να τι κάνω, τι περνώ. Βαρύ τα δύο σου, μα εγώ θα επιμένω, γιατί σ' αγάπησα κι ακόμα σ' αγαπώ. Γιατί σ' αγάπησα κι ακόμα σ' αγαπώ. Σε αγάπησα κι ακόμα σε ζητώ. Μουσική.
μένα. Να το κρατήσω μέσα μου αυτό. Η αγάπη μου ποτέ δεν σκότωσε κανένα. Μα φύγε μακριά μου κι ας χαθώ. Αν δεν με ήθελες και μ' είχες ξεγραμμένο, δεν θα σκεφτόσουν να τι κάνω, τι περνώ. Βαρύ τα δύο σου, μα εγώ θα επιμένω. Γιατί σ' αγάπησα κι ακόμα σ' αγαπώ. Γιατί σ' αγάπησα κι ακόμα σ' αγαπώ. Σε αγάπησα κι ακόμα σε ζητώ. Ένα υπέροχο πραγματικά τραγούδι, Δημήτρη, το οποίο δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω από πού προέρχεται η έμπνευση για να το γράψεις. Η έμπνευση είναι του κολλητού μου, δεν είναι δικιά μου εξ ολοκλήρου. Απλά έτσι όπως καθόμασταν στο σπίτι ένα βράδυ, ξεκινήσαμε, έγραφα εγώ ένα τραγούδι και αυτός ήταν στο δωμάτιο του και του χτυπάω την πόρτα και του λέω, άλλο παίξω, του λέω το τραγούδι να το ακούσω, αν σ' αρέσει κλπ. Και μου λέει, παίξω, ξέρω εγώ, παίζω το τραγούδι, το είχα γράψει ολόκληρο εγώ στην αρχή. Μου λέει, να εδώ πρέπει να κάνουμε αυτή την αλλαγή, εδώ αυτή την αλλαγή και τέτοιο. Του λέω, έλα να το γράψουμε μαζί, του λέω, έλα πες μου στίχους και λοιπά, του λέω πώς θες να πηγαίνει και τέτοια. Και μου λέει, έλα να κάτσουμε. Και κάτσαμε και 2-3 ώρες μαζί, το βγάλαμε. Ουσιαστικά η έμπνευση είναι και δικιά μου και δικιά του. Mm-hmm. Τώρα άμα ακούσετε τους στίχους, θα καταλάβετε τι περίπου έμπνευση είχε αυτός και τι περίπου έμπνευση είχα κι εγώ. Μ' αρέσει, Είσαι δημοκρατικός, δεν τα αποκαλύπτεις. Καλό είναι αυτό. Ναι, καλό είναι αυτό. Τώρα αυτός εκείνη τη στιγμή μπορεί να σκεφτόταν, ξέρω εγώ, μια κοπέλα, μια οτιδήποτε. Δεν ξέρω. Σωστό, σωστό. Το όχι, καλύτερα να αφήσουμε ένα μυστήριο να πλανάτε. Εμένα μου αρέσει αυτό. Θα ακούσετε τα τραγούδια, φίλες και φίλοι, και θα βγάζετε δικά συμπεράσματα. Κυρίως είναι πιο πολύ ερωτικό, θα έλεγα. Έτσι, μπαλάντα είναι το τραγούδι, δεν είναι έξις. Σωστό. Λοιπόν, και επειδή ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αδέκαστος και όπως πάντα μας πιέζει, αν και θα μπορούσαμε να συζητάμε πάρα πολύ όλα μαζί, Δημήτρη, εγώ θα ήθελα πολύ γρήγορα να πούμε πού μπορεί κάποιος να έρθει να σε ακούσει και μετά θα πούμε για τη δουλειά σου που υπάρχει από τα κανάλια στο YouTube και το Facebook κτλ. Ναι. Κυρίως εμφανίζομαι στο Ρόδι, στη Γαριβάλδης. Σωστά. Εκεί που έγινε και το. Η παραμονή πρωτοχρονιάς. Η παραμονή πρωτοχρονιάς. Αυτό στα Γιάννενα. Είχε απόψε, τραγουδάω εκεί έντεχνα ελαφρολαϊκά με την κιθάρα. Τέλει. Απόψε, όποιος θέλει, έρχεται. Και τραγουδάω επίσης μερικές Πέμπτες και Παρασκευές εκεί. Mm-hmm. Και κάθε Σάββατο είμαι στην κεντρική πλατεία στην Άρτα, στο καφέ Βυζάντιο. Κάθε Σάββατο εκεί. Και μερικές μέρες παίζουμε και έκτακτα live. Ναι, και έκτακτα live λόγω γιορτών, λόγω ημερών κλπ. Επίσης παίζω, ας πούμε, και σε άλλα μαγαζιά, άμα μας καλέσουν σαν σχήμα ή μόνος μου. Mm-hmm. Αναρτώ στο Facebook ή στο Instagram, ανάλογα που εμφανίζουμε. Σωστό, υπάρχουν τρόποι λοιπόν, μπορεί κάποιος να σε βρίσκει και στο Instagram και στο Facebook. Έχεις και κανάλι στο YouTube που μπορούν να ακούσουν πολλά πράγματα. Και το δικό σου το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε και κάποια cover που έχεις κάνει, τα οποία είναι επίσης εξαιρετικά. Τα λέω εγώ γιατί εσύ δεν θα πρόκειται να τα πεις, εγώ όμως τα λέω και εις γνώση μου τα λέω. Λοιπόν, εγώ, Δημήτρη, δεν θέλω να σε κουράσω περαιτέρω. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Και βέβαια η εκπομπή είναι ανοιχτή. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και γιατί όχι να σε ξανακούσουμε. Γιατί σε ακούσαμε την παραμονή πρωτοχρονιάς, αλλά νομίζω ότι έχουμε περιθώριο να τα ξαναπούμε. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, να είστε καλά.